Στο διαδίκτυο είναι πολύ σημαντικό να προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα. Γνωρίζουμε όμως ποια είναι αυτά? Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που περιγράφει ένα άτομο. Το ονοματεπώνυμό μας, η ηλικία μας, το σχολείο που πηγαίνουμε, η διεύθυνση του σπιτιού μας, το email μας. Υπάρχουν όμως και τα ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα που πρέπει να τα προστατεύουμε εξίσου. Η φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά μας φρονήματα, οι θρησκευτικές μας πεποιθήσεις, το ιατρικό ιστορικό μας και άλλα. Και γιατί είναι σημαντική η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων? Γιατί δεν γνωρίζουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές μας πληροφορίες αν βρεθούν σε λάθος χέρια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δημοσιοποιήσει κάποιος προσωπικές του πληροφορίες στο διαδίκτυο, πολλές φορές χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει. Παραδείγματος χάρη, όταν δεν έχουμε το προφίλ στο κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιούμε ιδιωτικό, τότε οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα μας. Επίσης, όταν κοινοποιούμε φωτογραφίες, μπορεί να αποκαλύπτουμε προσωπικά μας δεδομένα χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Ακόμα, όταν ενώ παίζουμε διαδικτυακά παιχνίδια με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε στην πραγματική ζωή και έχουμε το μικρόφωνο ή την κάμερα ανοιχτή, μπορεί να αποκαλυφθούν ακόμα και εν αγνία μας προσωπικά μας δεδομένα. Από τα σχόλια φίλων στα κοινωνικά δίκτυα που μας αφορούν, μπορούν να αποκαλυφθούν προσωπικά μας δεδομένα. Για να δούμε λοιπόν τι πρέπει να προσέχουμε. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και να διατηρούμε τη συσκευή μας ασφαλή χρησιμοποιώντας αντιϊκά προγράμματα. Να θυμόμαστε πάντα πως ό,τι αναρτούμε στο διαδίκτυο μπορεί να μείνει και για πάντα, οπότε καλό είναι να σκεφτόμαστε διπλά πριν κοινοποιήσουμε οτιδήποτε. Δεν έχουμε δικαίωμα να δημοσιοποιούμε φωτογραφίες ή βίντεο άλλων αν δεν έχουμε τη συγκατάθεσή τους. Αν λαμβάνουμε μηνύματα ή email που μας ζητούν προσωπικές μας πληροφορίες, να μην απαντάμε αν δεν γνωρίζουμε τον αποστολέα. Ο καθένας μας πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος, να μην δίνει τα στοιχεία του ανεξέλεγκτα και να περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα.